Ελάτε κύριε Παπά. Πάμε αντίστροφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν θα κάνω κατάχρηση. Ειλικρινώς δεν αντιλαμβάνομαι το πάθος και την επιμονή ορισμένων στη Νέα Δημοκρατία για το σκάνδαλο Νοβάρτης, διότι αυτή είναι μια υπόθεση η οποία έχει ολοκληρωθεί με την ομολογία της ίδιας της εταιρείας ότι χρημάτιζε αξιωματούχους στην Ελλάδα για να αποκομίζει ωφέλη. Για το καθεστώς δε των μαρτύρων έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο με την απόφαση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, το οποίο λέει ότι η κατάθεση των μαρτύρων στην Αμερική και η συνεπαγόμενη αμοιβή τους δεν συνδέεται αιτιωδώς με τις καταθέσεις στην Ελλάδα. Συνεπώς δεν συντρέχει κανένας λόγος να έρθει το καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Είναι μια θέση εκδικητικότητας απέναντι σε απλούς πολίτες και η οποία νομίζω είναι δηλωτική της συνολικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, την οποία προσπάθησε να περιγράψει ο κοινοβουλευτικός της εκπρόσωπος πριν από λίγα λεπτά από αυτό το βήμα, η οποία πολιτική πάρα πολύ εύκολα θα έμπαινε σε ένα εγχειρίδιο με τίτλο «Πώς να κάνετε την κρίση ευκαιρία για λίγους». Ξέρετε, είχαμε πριν λίγες ώρες την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την κυρία Φοντερ Λάιεν και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε σε σχέση με τις αναθέσεις, τις προμήθειες για τα εμβόλια. Δεν ξέρω αν αυτό θα κάνει κάποιον να αναθεωρήσει την πολιτική του πρόθεση σε σχέση με την αυριανή ψηφοφορία. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε αν αυτό σας αφήνει παγερά αδιάφορους ή αν θεωρείτε ότι πρέπει να είναι μια πρακτική η οποία όχι μόνο να είναι συνηθισμένη, αλλά να επικροτείται κιόλας δια της ψήφου των Ευρωβουλευτών ακριβώς τη στιγμή που αποφαίνεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το παράνομο αυτών των συμβάσεων, για τις οποίες, ηρίστο εμπαρόντο πρέπει να πω, ας το θυμηθείτε κι εσείς, κάποιες παρατάξεις φώναζαν εδώ και καιρό και γίνονταν δέκτες πάρα πολύ αιχμηρής κριτικής, οι οποίες δεν έπρεπε να έχουν καμία βάση. Φαίνεται ότι αυτή η πρακτική έχει εισαχθεί και στην Ελλάδα ή έχει εξαχθεί στην Ευρώπη. Πάντως, ορισμένοι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη την έχουν πάρα πολύ ενσωματωμένη στην πολιτική τους. Και αναφέρομαι βεβαίως στο πρόσφατο συμβάν, στο οποίο γίναμε όλοι μάρτυρες, την έρευνα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για τα 2,5 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία πήρανε πάρα πολύ λίγες εταιρείες, σχεδόν με απευθείας ανάθεση, με διαγωνισμούς που είχαν ελάχιστους συμμετέχοντες. Η δική σας πολιτική, λοιπόν, είναι το θεμέλιο ενός δυνητικού εγχειριδίου που έχει τον τίτλο «Πώς να κάνετε την κρίση ευκαιρία για λίγους». Μας βάζετε στη δυσάρεστη θέση να αμφισβητήσουμε και τις προθέσεις σας, όμως. Διότι σας φωνάζουμε εδώ και καιρό για τα υπερκέρδη. Μας λέγατε ότι δεν υπάρχουν. Και έρχεστε πότε, μετά τις εκλογές βεβαίως, να παραδεχτείτε ότι υπάρχουν και να πάτε στον ελάχιστο προβλεπόμενο συντελεστή για να τα φορολογήσετε. Δεν ακούσαμε κουβέντα για την τροπολογία την οποία σας καταθέσαμε, η οποία είναι κομμάτι της πάρα πολύ συγκροτημένης και κοστολογημένης πρότασης που έχουμε κάνει για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Σας λέμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, 90% φορολόγηση των υπερκερδών. Τι σας εμποδίζει να το κάνετε? Τι σας εμποδίζει να το κάνετε? Επικαλεστήκατε τη διεθνή εμπειρία. Τώρα τη θυμήθηκατε τη διεθνή εμπειρία? Όταν φωνάζουμε εδώ και χρόνια βάλτε πλαφόν, μειώστε το ΦΠΑ, λέτε ότι αυτά μπορεί να γίνονται αλλού, αλλά στην Ελλάδα δεν θα περάσουν στον καταναλωτή. Αυτή είναι η μόνιμη απάντησή σας. Αποτέλεσμα: συσσωρευμένα υπερκέρδη στον κλάδο της ενέργειας, στις τράπεζες, στο λιανικό εμπόριο. Εντυπωσιακά σε σχέση και με το ευρωπαϊκό παράδειγμα, στο οποίο έχετε μία πρόνοια έτσι να αναφέρεστε όταν σας διευκολύνει, όπως νομίζετε, μία κατάσταση, και η κυβέρνηση να ασθμένει πίσω από τα γεγονότα για να κάνει τα ελάχιστα προβλεπόμενα σύμφωνα με αυτά που προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από την άνοιξη του 2022. Διότι όποιος επικαλείται τη διεθνή εμπειρία δεν μπορεί να πετάει στα σκουπίδια όλες τις προτάσεις πολιτικής οι οποίες βγήκανε από την Κομισιόν την ίδια και τις πετάξετε στο καλάθι των αχρήστων. Και για τη διατίμηση των κερδών και για τις κρατικοποίησεις των εταιριών ενέργειας και για τη μείωση των έμεσων φόρων και για τις επιδοτήσεις.
τις οποίες με τον τρόπο που τις χειριστήκατε ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε αυτό που σας λέγαμε καιρό, ότι επιδοτείτε τις εταιρείες και ένα κομμάτι τους το αξιολόγησε ως κρατική ενίσχυση. Δεν διευκολύνατε τον καταναλωτή σας, λέει, και τώρα σας υποχρεώνει να τα επιστρέψετε και να φεσώσετε τις μικρές επιχειρήσεις με λογαριασμούς στους οποίους δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Είμαστε η χώρα, λοιπόν, των υπερπλεονασμάτων και των υπερκερδών. Αυτός είναι ο στόχος σας, αυτή είναι η δομή της πολιτικής σας, αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος της στρατηγικής την οποία ακολουθείτε. Αυτές τις μέρες οι Έλληνες πολίτες βιώνουν με το χειρότερο τρόπο μία έκρηξη ακρίβεια στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Είμαστε η χώρα που μπορεί να υποδέχεται 30 με 35 εκατομμύρια τουρίστες, αλλά οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα. Θα αποξενωθεί ο ελληνικός πληθυσμός από την ελληνική ύπαιθρο, δηλαδή. Και υπάρχουν οι συνταγές των καλοθελητών στα μέσα ενημέρωσης. Staycation, λέει. Αφήστε το vacation. Staycation. Μείνετε στο σπίτι σας. Πάρτε μια βελούδινη ρόμπα και τυλιχτείτε. Κάντε ένα ωραίο γεύμα στους φίλους σας. Ξεχάστε την προσδοκία ότι μπορείτε να πάρετε την οικογένειά σας και να φύγετε 4-5 μέρες. Αυτό λέμε στον ελληνικό λαό. Η χώρα που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες δεν μπορεί να εξασφαλίσει κονδύλια για τουρισμό για όλους. Εγχειρίδιο, λοιπόν, η πολιτική σας. Πώς να κάνετε την κρίση ευκαιρία για τους λίγους. Για τους λίγους. Πού είναι ο πατριωτισμός σας, κύριε Πλεύρη? Πού είναι ο πατριωτισμός σας? Όταν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε μία μέρα διακοπές. Για ποια πατρίδα μιλάμε? Ποια πατρίδα θα επικαλούμαστε, λοιπόν? Την πατρίδα της φτώχειας και της ανέχειας? Την πατρίδα του αποκλεισμού? Του αποκλεισμού και από τις υπηρεσίες υγείας? Διότι δεν μπορείτε να κοροϊδέψετε κανέναν σε σχέση με το τι έγινε τις τελευταίες 2-3 μέρες. Ούτε να αλλάξετε την κουβέντα. Εδώ κάνατε πρόβα τζενεράλε αποκλεισμού των ανασφάλιστων από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Απλά σας τσακώσαμε και υπαναχωρήσατε. Αυτή είναι η πολύ απλή αλήθεια. Αυτή είναι η στρατηγική σας. Αυτό επιθυμείτε να κάνετε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ελλάδα χρειάζεται μία θεαματική πολιτική στροφή. Μία προοδευτική στροφή η οποία ακριβώς να βάλει τέλος σε αυτήν την πολιτική η οποία επιδεινώνει τη θέση της Ελλάδας διεθνώς, βάζει τα θεμέλια νέων κρίσεων και αποκλείει μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού από τη δυνατότητα να απολαύσει τα αποτελέσματα της όποιας ανάπτυξης. Και εδώ οι προοδευτικές δυνάμεις βρίσκονται ενώπιον τεραστίων δυνατοτήτων αλλά και ευθυνών. Κοιτάμε τα διεθνή παραδείγματα με περίσκεψη, όχι απλώς για να τα αντιγράψουμε, αλλά για να δούμε και τα θετικά τους, να δούμε και τα αρνητικά τους. Και αξιολογούμε ότι, για παράδειγμα, είχαμε τη μεγάλη νίκη των εργατικών στην Αγγλία. Είχαμε τη μεγάλη νίκη του μετόπου της αριστεράς στη Γαλλία, για την οποία εργάστηκαν από κοινού κόμματα με διαφορετική ιστορία. Αλλά εργάστηκαν, δυστυχώς, για αυτά τα κόμματα υπό το βάρος ραγδαίων εξελίξεων, τις οποίες δεν μπόρεσαν να προκαλέσουν τα ίδια. Κόμματα με ιστορία δεκαετιών, που κατάφεραν σε λίγες μέρες μέσα να καταλήξουν σε κοινό πρόγραμμα και κοινούς υποψηφίους βουλευτές. Και τώρα, βέβαια, βρίσκονται ενώπιον άλλων προβλημάτων, διότι δεν είχαν πει στο γαλλικό λαό ευθαρσώς, δεν είχαν καταλήξει το ποιος θα είναι ο δυνητικός πρωθυπουργός της εκλογικής του συμμαχίας, έτσι και κερδίσουν. Είναι μαθήματα, λοιπόν, τα οποία οφείλουν οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ελλάδα να αξιολογήσουν, να μάθουν και να δώσουν έναν αλλά και σημαντικό λόγο προς τον προοδευτικό κόσμο, προς τον ελληνικό λαό, να ατενίσει το μέλλον με αισιοδοξία για τη μεγάλη ανατροπή που έχει ανάγκη και ο λαός και ο τόπος. Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε τώρα αντίστροφα. Κύριος Δημητριάδης.